Σηκώθηκα στην Ινησία. Μέσα από τα ειντιμίτια οι νέοι επικοινώνησαν και ξεσηκώθηκαν. Αν δεν αναπτυχθεί σκέψη αντίθετη, πώς μπορεί να σταθεί η δημοκρατία. Γίνεται η δίκη των πυρήνων. Λοφόρο στη λογική σχολή και σπάνε στο ξύλο ένα φοιτητή τη φως. Τον κλέβουνε εμόφρυτο λιπόθυμο, τον πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Του κλέψαν το πορτοφόλι. Αποτέλεσμα. Μετά από μία ώρα στο ειντιμίτια δημοσιεύτηκε η ταυτότητά του. Παίρνω εγώ τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Μουτζούρη. Και ο Μουτζούρη μου ζητάει συγγνώμη και σε μισή ώρα αφαιρέθηκε η ταυτότητα από το ειντιμίτια και επέβαλε κυκλοφορήσει σε όλη την επικράτεια. Αποτέλεσμα. Το παιδί δεν έχει ξαναπάει ακόμα στο πανεπιστήμιο, τι φοβάται. Οι δε γονείς του άλλαξαν σπίτι μαζί με το παιδί, γιατί φοβόντουσαν για τα στοιχεία του στο ειντιμίτια. Το οποίο για να αρτήσει την ταυτότητα με ονοματεπώνυμο διάσκεψη και τη φορά πηγαίνει να το δίνετε. Και ρωτώ, αυτό είναι ελευθέρα διακίνηση. Αν δεν αναπτυχθεί σκέψη αντίθετη, πώς μπορεί να σταθεί η δημοκρατία. Γίνεται η δίκη των πυρήνων. Αν δεν αναπτυχθεί σκέψη αντίθετη, πώς μπορεί να σταθεί η δημοκρατία. Γίνεται η δίκη των πυρήνων. Αν δεν αναπτυχθεί σκέψη αντίθετη, πώς μπορεί να σταθεί η δημοκρατία. Γίνεται η δίκη των πυρήνων.